Γεια σου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Πέρασε. Έχεις διαλέξει πολλά πράγματα. Έχω διαλέξει πάρα πολλά πράγματα. Από τη νέα συλλογή, για να σου δείξω. Πιστεύω θα σας αρέσουν πολύ. Είσαι έτοιμη να δεις τι έχω διαλέξει? Πανέτοιμη. Γεια σου, Κλεοπάτρα. Ευχαριστούμε που μας έφερες πολλά πράγματα. Για να δούμε, Ειρήνη μου, τι έχεις διαλέξει για μένα? Έχουμε διαλέξει μιούλς που φέτος είναι πάρα πολύ τάση. Έχουν κάνει πολύ δυναμικό comeback και το έχουμε έτσι σε πολλές βερσιών. Αλλά αυτό σου έβγαλε επειδή είναι λίγο πιο σικάτο και πιο. Οπότε ξαναγυρνάνε φέτος τα μιούλς, Πάρα πολύ, ναι. Αυτά που φορούσαν οι μαμάδες μας και θυμόμασταν ότι φοράνε τα μιούλς. Και τα δανειζόμασταν μικρές και κάναμε τις ωραίες στον καθρέφτη. Ναι, ακριβώς αυτό. Οι εσπαντρίγες βλέπω εδώ. Φοράω ήδη αυτές, εδώ είναι δικές σου, το ξέρεις. Τις είδα. Με έχουν βολέψει πολύ στην πόλη γιατί το τακούν τους είναι πολύ βολικό. Δεν νιώθω ότι κουράζω τον πόδι μου καθόλου. Ναι, είναι σαν φλατ. Και τις έχουμε σε όλα τα. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις από ίσια, εσπαντρίγια δηλαδή την πιο κλασική. Αυτή που φοράς εσύ που είναι λίγο το πιο μικρό, μέχρι πολύ ψηλό, ό,τι θέλεις. Και σε πάρα πολλά χρώματα. Ωραίο, ωραίο χρώμα, πολύ. Το συνδυάζεις. Γάμο, βάφτιση, κάλεσμα. Γιατί πάντα ένα νουτ το θες το καλοκαίρι. Βέβαια, έτσι, πάντα το θες και είναι και πολύ θηλυκό. Αυτή είναι πολύ ωραία γόβα, είναι ψηλή και έχει και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια μπροστά που είναι έτσι. Κάνει μια μύτη. Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί φίνο. Να έχουμε μια νουτ γόβα, αλλά θέλουμε να έχει κάτι διαφορετικό η επόμενη που θα πάρουμε. Πάρα πολύ φίνο είναι. Θεωρείς ότι χρειάζεται να συνδυάζουμε πάντα το παπούτσι με τη τσάντα, γιατί εγώ δεν το κάνω πάντα. Καλά κάνεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνδυάζει την τσάντα με το παπούτσι, γιατί υπάρχουν τόσα prints, τόσα χρώματα ακριβώς. Που δεν θα βρεις και ακριβώς το ίδιο. Και καλύτερα να παίζεις με αυτά. Και πολλές φορές μου αρέσει να κάνω και κόντρα. Ακόμα καλύτερα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το παπούτσι με την τσάντα. Ωραίο είναι αυτό, γιατί άμα είσαι μονόχρωμα ντυμένος, παίζεις με τα αξεσουάρ. Έτσι αλλιώς τα τελευταία χρόνια όλο είναι mix and match. Σωστά. Το θέμα τι σε κάνει να νιώθεις άνετα. Συμφωνώ έτσι, απόλυτα. Είναι. Απόλυτα συμφωνώ. Και εδώ. Εδώ σου έχω βγάλει μια έκπληξη. Και τα αθλητικά μας. Ναι, βέβαια. Χωρίς sneaker δεν γίνεται. Λοιπόν, τα χοντροκομμένα αθλητικά είναι πολύ στη μόδα από πέρυσι, αλλά φέτος έχουν έρθει λίγο πιο δυναμικά με πολύ χρώμα, πολλά patterns, έτσι, πολλά prints και τα μπλέκουμε κιόλας. Αυτό είναι λίγο πιο minimal γιατί ξέρω ότι σε να σας αρέσουν τα minimal. Πολύ. Αλλά έχουμε και πάρα πολύ με έντονα, με φλούο, με πολύ έντονα prints και συγκεκριμένα αυτά αρέσουν πάρα πολύ, Τζένι μου, γιατί εδώ πίσω αυτό είναι τόσο το ύψος του τακουνιού. Οπότε μια γυναίκα η οποία ξέρει θέλει λίγο να ψηλώνει, αλλά δεν θέλει να φοράει τακούνι. Σωστά. Παίρνει ένα τέτοιο sneaker και νιώθει λίγο πιο όμορφα με τον εαυτό της. Σου έχω μια έκπληξη. Έλα. Ναι. Μ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, από όλα αυτά που είδαμε, σου διάλεξα ένα, αλλά δεν θέλω να το ανοίξει τώρα. Θέλω να το δει στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι. Οπότε θα βγάλω μια φωτογραφία και θα σε στείλω. Έτσι. Να δω τι αν σ' αρέσει βασικά. Είναι σίγουρο θα μου αρέσει, γιατί μου το διάλεξε εσύ. Ευχαριστώ. Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.